πόλη τη Λιβαδιά γίνεται από την εθνική οδό Αθηνό Λαμία. Γίνεται είτε μέσω του δρόμου Θήβαλη από τη Λιβαδιά, είτε μέσω του δρόμου Κάστρο Προμονό Λιβαδιά. Πρόκειται για επαρχιακέ οδού που εξυπηρετούν τι ανάγκε μετακίνηση των κατοίκων τη Βιωτία, τη Φωτίδα και τη Λοπίδα, τη μετακίνηση αγροτικών μηχανημάτων και τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στον κάμπο τη Κοπαίδα, την εξυπηρέτηση των αναγκών βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, όπως το βιομηχανικό συγκρότημα του Μήλου Μυτιλινέως Αλουμίνιο της Ελλάδος, ενεργειακές μονάδες, ελληνικά καλώδια, βιομηχανίες πλαστικών και άλλες. Οι δρόμοι αυτοί σηκώνουν ιδιαίτερα μεγάλο κυκλοφοριακό χόρτο προς την Αράχοβα, το χιονοδρομικό κέντρο του Παλασσού, τον αρχαιολογικό χόρτο Βελφών, το Βυζαντινό μοναστήρι του Σιλουκά. Η Ελλάδα έχει καταρτήσει μια ενιαία και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική μεταφορών με ορίζοντα ως το 2037. Η οποία αποτελεί το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές και των αποαιτούμενων οργανωτικών και θεσμικών μέτρων στο τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, μεσοπρόθεσμα θα απαιτηθούν 20 οδικά έργα για την άμβληση των σημερινών και μελλοντικών σημείων συμφώνησης. Ενδεικτικά, αυτά τα έργα είναι εξής, κάποια από τα έργα από τα, μεταξύ των 20. Κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Θήβα Ηλίκη. Αύξηση χωρητικότητας του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου Α1, είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, στο νότιο τμήμα μεταξύ Θήβας και Σηματαρίου. Αύξηση χωρητικότητας του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου Α8, στο τμήμα Ελευσίνα Κόλυμπρος. Αναβάθμιση τμήματος Λαμία Άμφισα Ιδέα Αντήριο, αναβάθμιση οδικών αξιών Βόρειας και Νότιας Εύβοιας και ένα σημαντικό που μας ενδιαφέρει, προβλέπει αποκατάσταση, ανακατασκευή, αναβάθμιση οδικών τμήματων που σηκώνουν ιδιαίτερα μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο περίπου 1000 χιλιόμετρα εθνικών και επαρχιακών οδών. Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, κορυφαίο έργο αποτελεί η νέα οδική σύνδεση υψηλών προδιαγραφών μεταξύ αυτοκινητοδρόμων Α1 και Α8. Κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Θήβα Ηλίκη. Στην αιτιολόγηση του έργου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το μοντέλο μετακινήσεων δείχνει ότι στον ορίζοντα 2027, δηλαδή μέχρι το 2027, θα υπάρχει συμφώνηση στο νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α1 μεταξύ Θήβας και Σηματαρίου. Το 2037 η συμφώνηση θα εκτείνεται ενδεικτικά από την Αθήνα ως τη Λαμία. Η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου υψηλών προδιαγραφών που θα συνδέει απευθείας τον Α1 Αθηνών Λαμίας με τον Α8 Αθηνών Κορίνθου, παρακάτοντας τη μετροπολιτική περιοχή της Αθήνας, αναμένεται να αποσυμφορήσει αυτά τα τμήματα, εκτρέποντας την κυκλοφορία με κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια και δυτικά της Αττικής και αντίστροφα. Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα συνδέει τον Α1 βόρεια της Θήβας με τον Α8 στην περιοχή της Ελευσίνας. Θα έχει μήκος περίπου 53 χιλιόμετρα και θα διαθέτει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση με ΛΕΑ, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Σημειώνεται ότι ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Θήβα Ηλίκη σχεδιαζόταν στο παρελθόν να κατασκευαστεί μέσω σύμβασης παραχώρησης. Όμως τον Ιούνιο του 2015, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Πίρτζης προχώρησε στην ακύρωση του διαγωνισμού για τη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα Θήβα Ηλίκη, καθώς τυχόν αποπεράτωσή του με αυτό το μοντέλο σύμβασης παραχώρησης θα άνοιγε το δρόμο σε αξιώση για καταβολή αποζημιώσεων στις γειτονικές παραχώρησεις της Ιωνίας Οδού, της Κεντρικής Οδού και της Αττικής Οδού. Και αυτό διότι η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου του οδικού τμήματος Ελευσίνα Θήβα Ηλίκη θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούσε εν δυνάμει γεγονός ευθύνης του Δημοσίου σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης Ιωνίας Οδού λόγω μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου σε αυτή και απώλειας εσόδων από τα διόδια. Επίσης, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών επαναφέρει στο προσκήνιο τη δημιουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Θριάσιο Πεδίο Θήβα. Το έργο αυτό εντάσσεται ήδη στο σχεδιασμό του ΟΣΕ για την αντιμετώπιση της ταχείας εξέλιξης των σιδηροδρομικών μεταφορών κατά τα αμέσως επόμενα έτη. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της απελευθέρωσης αγοράς, είναι πιθανό η υφιστάμενη κύρια σύνδεση ΣΚΑ Ινόη Θήβα να φτάσει σύντομα στο μέγιστο της χωρητικότητάς της. Το νέο τμήμα θα εξυπηρετεί υπεραστικά και προαστιακά επιβατικά δρομολόγια, καθώς και υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, διπλασιάζοντας την υφιστάμενη ικανότητα του άξονα Παθέ και ενισχύοντας περαιτέρω τη διατροπική μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και αντιστρόφως. Το μέτρο περιλαμβάνει μια νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων με ηλεκτροκίνηση που θα ξεκινά από το Θριάσιο πεδίο και μέσω της περιοχής του όρους Κυθερώνα
θα ενώνεται με το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή της Τίβας. Το μήκος της νέας γραμμής είναι περίπου 60 χιλιόμετρα και εφόσον υλοποιηθεί θα μειώσει την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατά 30 χιλιόμετρα. Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα και εν ώψη του προγραμματισμού των έργων της επόμενης γενιάς μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, το βέβαιο είναι πως η οδική και σιδηροδρομική παράκαμψη Αττικής θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια, καθώς η ίδια η αγορά θα απαιτήσει την κατασκευή τους. Οι ανωτέρως σχεδιασμοί διαμορφώνουν μια άλλη πραγματικότητα για την Βιωτία, μετατρέποντάς τη σε κόμβο, οδικό και σιδηροδρομικό. Φυσικό επακόλουθο θα είναι να αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος στο τοπικό οδικό δίκτυο. Είναι ευκαιρία να ενταχθεί η αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου του νομού στα έργα, στα προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης, ανακατασκευής, αναβάθμισης οδικών τμήματων που σηκώνουν ιδιαίτερα μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και που ήδη προβλέπονται περίπου 1000 χιλιόμετρα, όπως είπαμε, εθνικών και επαρχιακών οδών, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. Η χρηματοδότηση των έργων θα είναι από πόρους του ΕΣΠΑ ή του Ταμείου Ανάκαμψης. Ας ελπίσουμε ότι η σημερινή εκδήλωση θα αποτελέσει μια αφετηρία για την υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων για την Βιωτία. Σας ευχαριστώ πολύ.